αλλάξει τίποτα στα οικονομικά, κοινωνικά και σε άλλα τα θέματα της διαφοράς. Έχει βεβαρημένο παρελθόν η γειτονική χώρα και αυτό το έχουμε διαπιστώσει ήδη, σώμαση το έχουμε ακούσει με τα επιτάσεως από πάρα πολλούς πολίτες στη γειτονική χώρα και έχει μια εκστρατεία μονοθεματική για το γεγονός ότι σύμφωνα με την άποψή τους, την άποψη της αντιπολίτευσης δηλαδή, ο Ζόρα Ζάεφ έχει πουλήσει τη χώρα στην Ελλάδα, έχει πουλήσει το έθνος, τη γλώσσα, έχει πουλήσει την λεγόμενη κατά αυτούς μακεδονική μειονότητα στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί εστίασε ο κύριος Μητσκόσκι ένα πολύ μεγάλο μέρος της πολεμικής του, όχι απλά της κριτικής του στον κύριο Ζάεφ. Ο Ζόρα Ζάεφ επόμενο ήταν, επειδή έχουμε εκλογές, υπάρχουν εκλογές την 21η Απριλίου, ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών. Και είναι πολύ κρίσιμες, γιατί έχει πει ότι αν χάσει ο δικός του υποψήφιος, ο κύριος Πενταρόσκι, και εφόσον το ζητήσει η αντιπολίτευση, θα πάει σε έκτακτες βουλευτικές εκλογές. Άρα είναι πολύ σοβαρό το διακύβευμα αυτών των προεδρικών εκλογών. Βρέθηκε σε θέση άμυνας και θα πρέπει να απαντήσει στην πολεμική και όχι απλά την κριτική της αντιπολίτευσης ότι παρέδωσε ουσιαστικά τη χώρα του στην Ελλάδα. Εκεί λοιπόν έχει πει αυτό που γνωρίζουμε όλοι για τη γλώσσα, ότι η γλώσσα είναι αναρτημένη, όπως είπε, στον ΟΗΕ. Αυτό το ξέρουμε και από το 1977 που αναγνωρίστηκε στο συγκεκριμένο συνέδριο στο Ζάπιο στην Αθήνα, αλλά και το 1992 όταν η γλώσσα αυτή, η τότε ονομαζόμενη μακεδονική, πήρε το ISO στον ΟΗΕ. Και βεβαίως με τη συμφωνία των Πρεσπών αυτό συμπληρώθηκε με την πολύ σημαντική ειδοποιώ διαφορά ότι είναι σλαβική σε ό,τι αφορά την εθνολογική της σύσταση. Άρα ο κύριος Ζάεφ, σε ό,τι αφορά την απάντηση στην πολεμική αυτή, είπε ότι η γλώσσα είναι γνωστή στον ΟΗΕ και σε ό,τι αφορά την ταυτότητα, με τα τελευταία δεδομένα που έχουμε, είναι ότι η ταυτότητα αυτή, την οποία ο κύριος Ζάεφ ορίζει ως μακεδονική, δεν έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα, με την αρχαία ελληνική Μακεδονία, με τον Μέγα Αλέξανδρο, με όλα αυτά, διότι αυτοί υπέγραψαν μόλις προχθές ότι αποκόβονται οριστικά από αυτόν τον οφάλιο λόρο που πήγε να στήσει ο κύριος Γκουρεύση με τον εξαρχαϊσμό και τον αρχαιομακεδονισμό. Άρα η λεγόμενη κατά τον κύριο Ζάεφ μακεδονική ταυτότητα έχει καθαρά σλαβικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, διότι όταν το αποκόβεις από την αρχαία ελληνική Μακεδονία μένει μόνο το σλαβικό κομμάτι και αυτό έχει το δικαίωμα νομίζω να το υπερασπίζεται το σλαβικό κομμάτι στην μακεδονική του ταυτότητα. Και έτσι λοιπόν υπήρξε όλη αυτή η πολεμική και ο κύριος Ζάεφ έπρεπε να απαντήσει, είπε βέβαια και άλλα πράγματα, ότι δώσαμε το Βόρεια Μακεδονία και το Έργα Όμνες και για το ιστορικό της χώρας, πράγμα που σημαίνει ότι σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις είχαν δώσει οι γείτονες το Έργα Όμνες. Επί της ουσίας πραγματικά είναι ένα ερώτημα αυτό. Και είπε βέβαια, για να τα λέμε όλα, για το Ήλιντεν, ρωτήθηκε και για το Ήλιντεν, για τη Μακεδονία του Ήλιντεν. Είχε πει ότι η ελληνική πλευρά καταρχήν το είχε δεχτεί ότι ήταν θετική, αλλά αντέδρασε η αντιπολίτευση και μετά το πήρε πίσω. Αυτή ήταν η αναφορά του Ζόραν Ζάεφ σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πράγματα και σε ό,τι αφορά την εντός εισαγωγικών μακεδονικών. Άρα δεν το είπε όπως μεταφέρεται. Με συγχωρείτε, όπως σε διακόπτω για να το καταλάβει ο κόσμος. Άρα δεν το είπε όπως μεταφέρεται ότι μου έδωσε ο Τσίπρας στην μακεδονική ταυτότητα. Αυτό που μας περιγράφει είναι άλλο. Μα για ποια ταυτότητα μιλάμε? Όταν ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ έχει υπογράψει με την επιτροπή του, την επίσημη, την κρατική, ότι η αρχαία Μακεδονία είναι η ελληνική Μακεδονία, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Φίλιππος και όλα αυτά ανήκουν στην Ελλάδα και είναι η κοιτίδα του ελληνισμού. Για ποια ταυτότητα μιλάμε? Μιλάμε για την ταυτότητα αυτή, η οποία παραμένει από τη στιγμή που συνδυάζεται με τη σλαβικότητα της γλώσσας, ναι, και με την ύπαρξη των ανθρώπων αυτών από τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστόν. Μιλάμε για αυτού του είδους την ταυτότητα. Όχι την ταυτότητα που συχαίεται με εμάς. Συγγνώμη, Γιώργο, αυτό είναι ερμηνεία. Εγώ θα θέλω να μάθω. Είναι γεγονός. Ένα λεπτό. Είναι ερμηνεία, γεγονός. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτό παράμετρο προς το παρόν. Εγώ θα ήθελα να μάθω τι είπε ο Ζόραν Ζάεφ, πρωθυπουργός της γειτονικής μας χώρας, της Βόρειας Μακεδονίας. Είπε λοιπόν ότι δέχτηκα στο εσωτερικό της χώρας, αυτό που έχει γραφτεί κατά κόρον, όπως λέει, στα 101 στα ελληνικά site σήμερα, δέχτηκα να είναι η Βόρεια Μακεδονία και στο εσωτερικό της χώρας, επειδή αποδέχτηκε η ελληνική πλευρά τη μακεδονική εθνική ταυτότητα. Ποια είναι όμως αυτή η εθνική ταυτότητα, αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ ρωτώ αν το είπε. Πώς απάντησες. Αν το είπε. Αν εμείς το κατακρίνουμε, το είπε, αλλά ποια είναι αυτή η ταυτότητα. Εντάξει. Ποια είναι αυτή η ταυτότητα όμως. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, γι' αυτό λέω. Από εκεί πέρα θέμα δεν μπορεί να υπάρχει κράτος. Τι κριτικής. Δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι τι έχουν υπογράψει. Μισό λεπτό. Εμείς το πρόβλημά μας ήταν με αυτούς, με τους ανθρώπους αυτούς, με τη φιλική αυτή χώρα, με τη γειτονική χώρα, να μην συγχαίεται η αρχαία ελληνική Μακεδονία, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός με αυτούς. Αυτό λοιπόν έχει επιτευχθεί με την πρόσφατη συμφωνία που έγινε πριν από λίγες μέρες για το εκπαιδευτικό κομμάτι. Ξεκαθαρίσανε ότι η ταυτότητά τους, γιατί δεν είναι δυνατόν να μην έχουν κάποια ταυτότητα οι άνθρωποι αυτοί, συνιστούν ένα κράτος νόμιμο και έχουν ένα λαό. Πολυεθνικό κράτος, αλλά έχουν ένα λαό. Δεν έχουν ταυτότητα. Η ταυτότητα αυτή όμως δεν έχει σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία, με αυτό που ορίζουμε εμείς το αρχαία Μακεδονία, μία και ελληνική. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν ταυτότητα.
Γιώργο, τι άλλο έγινε? Έχουν τη δική του ταυτότητα, η οποία πλέον έχει καθαρά σλαβικά χαρακτηριστικά. Διότι αυτό αποδεικνύεται με τη γλώσσα, η οποία είναι μακεδονική σλαβική, μακεδονική κατά τον γεωγραφικό προσδιορισμό, εθνολογικά και σε ό,τι αφορά την κατασκευή τη γλώσσα είναι σλαβική. Και έχουν αποδεχτεί ότι έχουν αποκοπεί από τον αρχαίο ελληνικό λόρο τη αρχαία Μακεδονία. Άρα αυτή η ταυτότητα περιορίζεται σε αυτό το κομμάτι τη σλαβομακεδονική ταυτότητα εντό τη Βόρεια Μακεδονία. Και μάλιστα και κάτι ακόμα. Γιατί ρωτήθηκε για το τι μιλάνε οι πολίτες στην Έδεσσα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και είπε ότι η επίσημη γλώσσα αυτών των ανθρώπων είναι τα ελληνικά. Δεν θα απαντήσω εγώ σε αυτήν την ερώτηση, να ρωτήσω την Ελλάδα εάν δέχεται ή δεν δέχεται οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, γιατί δεν θα με βάλετε, είπε, να μαλώσω με την Ελλάδα. Ήταν το επιμύθιο του κ. Ζαφ. Ναι. Διότι προσπάθησε η αντιπολίτευση να δημιουργήσει, εν ώψη της επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια, προσπάθησε να δημιουργήσει ακριβώς αυτό το ρήγμα στη σχέση των δύο χωρών εν ώψη της επίσκεψης. Και αν δείτε το πλάνο το οποίο έχουμε κάνει, αν προλάβουμε να το παίξουμε, του δίνει ο κύριος Μίτσικοσκι, του δίνει μια κονκάρδα που λέει επάνω Ρεπούμπλικα Μακεδονία. Ναι. Του τη δίνει να τη φορέσει του κύριου Ζάεφ. Και την πετάει πλάνο, πίσω. Mm. Να το δούμε αυτό. Του την πετάει πίσω και δεν του λέει: εγώ αναγνωρίζω Σέβερνα Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία και αυτή θα την βάλετε εσείς. Μάλιστα. Δεν το έχουμε δυστυχώς το πλάνο να το δούμε, αλλά το περιέγραψε. Το έχουμε στείλει το πλάνο. Το ξέρω, αλλά έχει μια διαδικασία μέχρι να είναι έτοιμα τα πλάνα να παίξουν, όπως γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, Γιώργο. Να κλείσουμε λίγο όπως αρχίσαμε, διότι περιμένουμε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις 2 Απριλίου στα Σκόπια. Ήδη σήμερα, όπως είπαμε, όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας μαζί σου, έχει δει σειρά από επιχειρηματίες. Ο επιχειρηματικός κόσμος πώς είναι? Τι περιμένει από την, και από το ταξίδι, αλλά και από, την, από τα παρεπόμενα της συμφωνίας? Οι πληροφορίες οι δικές μας, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν, ναι, ήταν ότι υπήρξε ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν, ναι, μεγάλο τζίρο και από Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα και από την Αθήνα, να συμμετέχουν σε αυτήν την αποστολή. Ναι. Υπήρξαν αντιδράσεις από άλλες οργανώσεις, όπως είναι το Εμπορικό και νομίζω και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, που είπαν ότι εμείς έβαλαν το θέμα της συμφωνίας, ότι θεωρούν το όνομα της Μακεδονίας ιερό και δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε. Βέβαια, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα, πώς μπορεί ένας θεσμός να λέει ότι δεν συμμετέχω και τα μεμονωμένα στελέχη, τα οποία μάλιστα είναι και στη διοίκηση, να έχουν αποδειχτεί ότι έχουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές αναλάβει δράσεις με τους γείτονες. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια. Αυτό είναι λίγο ένα σχήμα οξύμορο. Ναι. Όταν λες επιχειρηματικές δράσεις, κυρίως έτσι τουριστικού χαρακτήρα. Τουριστικής, αναψυχής, ναι, μεταφοράς, ναι, ανθρώπων, ναι, κτλ. Ναι, είναι, ναι, ξεκάθαρο αυτό. Ο σύνδεσμος Βορείου Ελλάδος, επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, νομίζω είναι από την αρχή πάντως ξεκάθαρος, έτσι, που εκπροσωπεί και τις επιχειρήσεις. Είναι ξεκάθαρος και μάλιστα σας είπα και προηγουμένως ότι είχε στείλει και επιστολή στον κύριο Τζακαλώτο ήδη να βοηθήσει, ναι, στη διευκόλυνση των μεταξύ τους ανταλλαγών με τους γείτονες. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή ζητήσαν ήδη την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης ημέρας συμφωνίας. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά ξέρω ότι ξεκινάς εκπομπή σε λίγο και δεν έχεις πολύ χρόνο. Να κλείσουμε λοιπόν. Πάντως αυτό το θέμα της ταυτότητας, ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάποια ορισμένη ταυτότητα, δηλαδή θα τους στερήσουμε και την ορισμένη ταυτότητα, η οποία ορίζεται σε ένα σλαβομακεδονικό, σλαβικό υπόβαθρο. Δηλαδή, θα τους αφαιρέσουμε και αυτή τη δυνατότητα? Αυτή είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω και εγώ ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Σλαβομακεδονικό το λέμε εμείς, εκείνοι το λένε μακεδονικό πάντως. Έχουν υπογράψει μια συμφωνία διεθνώς ότι δώσανε μακεδονική σλαβική. Είναι μακεδονική σλαβική. Τεράστια διαφορά. Το σλαβική είναι στην υποσημείωση. Έχουν υπογράψει επίσης μια συμφωνία διεθνώς ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι ερμηνεία αυτό. Ό,τι γίνει έχει γίνει. Δεν γυρνάμε πίσω το χρόνο, τα αλλάζουν οι συμφωνίες. Αλλά μην παραποιούμε και αυτό που έχει γίνει. Έτσι, έχουν υπογράψει συμφωνία ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό δεν είναι ερμηνεία, είναι υπογραφή. Αυτό είναι υπογεγραμμένο ακριβώς. Είναι μέσα στη συμφωνία. Να κλείσουμε με αυτό που έγινε χθες στην εκπομπή σου, που είχε τους υποψήφιους δημάρχους της Θεσσαλονίκης. Ναι. Έτσι δεν είναι, Γιώργο? Προλαβαίνει ή πρέπει να βγει στον αέρα? Έκανα μια ερώτηση. Ήταν ο κύριος Σταχιάος, ο κύριος Ζέρβας και ο κύριος Βούγιας, εξέχοντα στελέχη εδώ της κοινωνίας Θεσσαλονίκης, οι οποίοι είναι υποψήφιοι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης. Ναι. Εάν και εφόσον εκλεγούν δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και έρθει μια πρόταση από το δήμαρχο των Σκοπίων, τον οποίο έτυχε να τον γνωρίσω κιόλας, για να αδελφοποιηθεί η πόλη Θεσσαλονίκης με την πόλη των Σκοπίων, τι θα πράξουν, τι θα εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο? Τουλάχιστον οι δύο, και ο κύριος Σταχιάος και ο κύριος Βούγιας, παρά τις ενστάσεις τους που τους έχουν καταγράψει για τη συμφωνία και τις είπα και στην εκπομπή, στο τελικό ερώτημα απάντησαν θετικά ότι αν έλθει μια τέτοια πρόταση, εφόσον έρθει και αν έρθει, αυτονοήτως θα τη στηρίξουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.
Να δούμε και το σχετικό απόσπασμα, αφού σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τον Οκτώβριο είστε δήμαρχος. Σας εκλέγουν οι δημότες Θεσσαλονίκης. Είστε δήμαρχος. Και έχετε στο γραφείο σας μια πρόταση επίσημη από τον Δήμαρχο των Σκοπίων να αδελφοποιηθεί η Θεσσαλονίκη με την πόλη των Σκοπίων. Και να υπάρξουν και συναφείς συμφωνίες σε όλο το πλαίσιο των ανταλλαγών πολιτιστικών κτλ. Ποια θα είναι η εισήγησή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο? Καταρχάς δεν τη βρίσκω ρεαλιστική, γιατί συνήθως οι αδελφοποιήσεις αφορούν πόλεις με κοινές ιδιότητες. Δηλαδή πρωτεύουσα με πρωτεύουσα. Δεν το κάνει πρωτεύουσα με μία δεύτερη πόλη. Ακόμα και ένα κρατήδιο